Είμαστε στο Κέντρο Θεωρητικής Φυσικής στην Κρήτη, το οποίο είναι ένα ερευνητικό εργαστήριο, σκοπός του οποίου είναι να συνεισφέρει στην κατανόηση των μυστικών και μυστηρίων της φύσης. Φιλοδοξεί να συνεισφέρει στην απάντηση θεμελιωδών ερωτημάτων της φυσικής στοιχειωδών σωματιδίων, του απειροστά μικρού δηλαδή, και της κοσμολογίας που είναι το απείρως μεγάλο. Ποια είναι τα συστατικά της ύλης στο θεμελιώδες επίπεδο, πώς αλληλεπιδρούν, πώς οργανώνονται σε πολύπλοκες δομές, πώς γεννήθηκε το σύμπαν και πού θα καταλήξει στο μέλλον. Μεγάλο μέρος του προβλήματος στην απάντηση αυτών των ερωτημάτων είναι καθαρά μαθηματικό. Πώς δηλαδή κανείς βρίσκει τη σωστή μαθηματική γλώσσα για να περιγράψει τέτοιες καταστάσεις και όταν έχει αυτή τη μαθηματική γλώσσα, πώς κανείς μαθαίνει καινούρια πράγματα για τους θεμελιακούς νόμους που περιγράφουν τη φυσική. Η θεωρία χορδών, που είναι ο βασικός τομέας στον οποίο δουλεύω, προτείνει δραματικά καινούριους τρόπους για να σκεφτούμε για τα ερωτήματα αυτά. Η έρευνά μου κινείται σε μια μεγάλη περιοχή που θα μπορούσα να την περιγράψω σαν τη μελέτη της θεωρίας των χορδών και τη σχέση της και αλληλεπίδρασή της με τις κβαδικές θεωρίες πεδίου. Αυτό βέβαια το θέμα έχει αρκετές αιχμές. Μία από αυτές, για παράδειγμα, είναι η κατασκευή θεωριών που πάνε πέρα από το καθιερωμένο πρότυπο των θεμελιωδών αλληλεπιδράσεων, όπως το καταλαβαίνουμε σήμερα, και προσπαθεί να περιγράψει τη φυσική σε πολύ μεγαλύτερες ενέργειες. Η θεωρία των χορδών είναι μια ιδέα η οποία αναπτύχθηκε καταρχήν για να μπορέσει να εξηγήσει την δομή των πρωτονίων και των νετρονίων, τα οποία ξέρουμε ότι υπάρχουν μέσα στους πυρήνες. Στη συνέχεια, βέβαια, πήρε μια πολύ διαφορετική τροπή και έδωσε μια εναλλακτική περιγραφή της βαρύτητας σε πάρα πολύ ψηλές ενέργειες. Μερικά από τα δραματικά καινούρια δεδομένα που εισάγει η θεωρία χορδών είναι πρώτον ότι πρέπει κανείς να σκεφτεί σε χώρους που έχουν περισσότερες από τέσσερις κλασικές διαστάσεις, δηλαδή τον χρόνο, το μήκος, το πλάτος και το ύψος. Και επίσης πρέπει να γενικεύσει την ιδέα ενός σωματείου σαν ένα μαθηματικό σημείο σε αντικείμενα τα οποία είναι πολυδιάστατα, έχουν περισσότερες διαστάσεις, όπως για παράδειγμα είναι μια χορδή, είναι μια μεμβράνη ή με περισσότερες διαστάσεις, κάτι που θα λέγαμε υπερμεμβράνη. Μια δεύτερη κατεύθυνση αφορά τις εφαρμογές της θεωρίας των χορδών στην κατανόηση κβαντικών θεωρίων πεδίου, οι οποίες έχουν ισχυρή σύζευξη. Όπως όλα τα αντικείμενα, έτσι και αυτά τα νέα πολυδιάστατα αντικείμενα έχουν μάζα, και όταν η μάζα τους γίνει πολύ μεγάλη, σε κάποιο σημείο μετατρέπονται σε μαύρες τρύπες, σε μελανές οπές. Επειδή είναι πολυδιάστατα αντικείμενα, αυτές οι μελανές οπές έχουν χαρακτηριστικά διαφορετικές ιδιότητες από ότι οι κλασικές μελανές οπές, μαύρες τρύπες που παρατηρούμε στο σύμπαν. Μέρος του γενικότερου προβλήματος είναι να καταλάβει κανείς ποιες είναι οι ιδιότητες αυτών των νέων μελανών οπών. Τα τελευταία χρόνια έχω αναπτύξει μια καινούρια θεωρία που περιγράφει ακριβώς τις ιδιότητες αυτών των αντικειμένων, που ονομάζεται η θεωρία των Black Folds. Και απότερο σκοπός μου είναι να τη χρησιμοποιήσω για να ξεκλειδώσω κάποια από τα βασικά μυστήρια που διέπουν τη θεωρία χορδών, αλλά και κλασικά ερωτήματα που χαρακτηρίζουν την φυσική των στοιχειωδών σωματείων και των ισχυρών αλληλεπιδράσεών τους. Μια τρίτη κατεύθυνση στην οποία ασχολούμαι και η οποία είναι σχετικά πρόσφατη αφορά εφαρμογές της θεωρίας των χορδών στην κατανόηση μοντέλων και θεωριών και υλικών στη συμπυκνωμένη ύλη, τα οποία λόγω ισχυρών αλληλεπιδράσεων είναι πολύ δύσκολο να τα κατανοήσουμε αλλιώς. Είναι γνωστό ότι η κβαντική θεωρία προβλέπει ότι από το κενό, δηλαδή από κάτι που δεν έχει καθόλου σωματίδια, μπορεί να δημιουργηθεί ένα ζεύγος σωματιδίου-αντισωματιδίου. Εάν μέχρι να... το οποίο ενώνεται ξανά σε απειροελάχιστο χρόνο.
Εάν σε αυτόν τον απειρό ελάχιστο χρόνο το σύμπαν έχει μεγαλώσει πάρα πολύ, χοντρικά, δεν προλαβαίνει να ξαναενωθεί, άμα δεν έχει καθόλου μάζα. Και αυτό το γεγονός είναι γνωστό στην κοσμολογία και δημιουργεί από το κενό ουσιαστικά σωματίδια πραγματικά, τα οποία δεν προλάβανε να ξαναενωθούν. Το Κέντρο Θεωρητικής Φυσικής ασχολείται και με άλλα πράγματα πέρα από την έρευνα. Πρώτα απ' όλα ασχολείται με την εκπαίδευση. Επίσης, το Κέντρο περιοδικά διοργανώνει διεθνή εντατικά μαθήματα προχωρημένης φυσικής. Για παράδειγμα, φέτος διοργανώνει ένα τέτοιο εντατικό μάθημα με θέμα τις μη διαταρακτικές μεθόδους της συμβατικής θεωρίας πεδίου. Συμμετέχουν σε αυτό 18 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια από τα πιο γνωστά που υπάρχουν. Έχουμε 50 φοιτητές από όλη την Ευρώπη. Το κέντρο μας διοργανώνει ετησίως τα master classes, τα οποία φανταστείτε ένα πανευρωπαϊκό οργανισμό, ο οποίος έχει σαν αποκλειστικό σκοπό την εκλαΐκευση της φυσικής των στοιχειωδών σωματιδίων. Σε αυτά τα master classes που γίνονται, όπως σας είπα, μια φορά ετησίως, έρχονται περίπου 100 μαθητές από, μαζί με τους καθηγητές τους, από όλα τα λύκεια όλης της Κρήτης και από τους 4 νομούς. Το Κέντρο Θεωρητικής Φυσικής Κρήτης κάνει βασική έρευνα. Βασική έρευνα σημαίνει η έρευνα η οποία έχει σαν κινητήρια δύναμη την περιέργεια του ερευνητή. Από καιρού σε καιρό κάποιες από τις δουλειές που κάνουμε ουσιαστικά μπορεί να έχουν εφαρμογές. Θα αναφέρω εδώ πέρα, για παράδειγμα, τις δουλειές που έχουν γίνει παλιότερα στο κέντρο πάνω σε σωλητόνια, σε σιδηρομαγνητικά υλικά και σε υπεραγωγούς, οι οποίες σήμερα έχουν βρει τις εφαρμογές τους στις μνήμες υπολογιστών που όλοι μας χρησιμοποιούμε. Ή να αναφέρω τη σημερινή έρευνα που γίνεται στο κέντρο και που έχει να κάνει με τα παράξενα μέταλλα και τους υπεραγωγούς υψηλής θερμοκρασίας και επίσης υλικά τα οποία σχεδιάζει κάποιος από την αρχή, που ίσως στο μέλλον να έχουν αντίστοιχες εφαρμογές. Σε σχέση με τους μελλοντικούς στόχους του κέντρου, σαν τέτοιους, εμείς εδώ βλέπουμε καταρχήν την εδραίωση του ρόλου του κέντρου ως κέντρο αριστείας για έρευνα στη θεωρητική φυσική, την προσέλκυση κατά το δυνατόν όλο και πιο αξιόλογων ερευνητών για εργασία στο κέντρο, την τόνωση της προσφοράς του στην εκπαίδευση νέων μεταδιδακτορικών ερευνητών ή και διδακτορικών φοιτητών, την καθιέρωση του κέντρου μας ως κέντρου οργάνωσης συνεδρίων και workshops, την εντατικοποίηση της δικτύωσής του με άλλα ευρωπαϊκά ή και όχι μόνο ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια μέσω κοινών ερευνητικών προγραμμάτων, προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών ή ακόμα ενδεχομένως μέσω κοινών προτάσεων για εφαρμογές. Συντονισμό συγγραφής βιβλίων ώστε να με στόχο την κάλυψη κενών στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία. Και τέλος, την ενίσχυση, εντατικοποίηση της συμμετοχής μας στην οργάνωση εκπαίδευσης μέσω του διαδικτύου, που είναι μια καινούργια προσπάθεια που γίνεται διεθνώς την εποχή μας. So I arrived in September 2012 and my immediate impressions were I was really excited to be someplace where there were a lot of people that were working on the same sorts of physics problems that I was interested in. Σε ό,τι αφορά τις διακρίσεις ή και τα επιτεύγματα του κέντρου, θα μπορούσα να αρχίσω από τη συνεχή χρηματοδότηση την οποία είχε το κέντρο μας τις τελευταίες δεκαετίες. Αρχικά, η ομάδα μας ήταν μέλος του Πενταγώνου και είχε ευρωπαϊκά network λεγόμενα χρήματα και στο Πεντάγωνο συμμετείχανε μερικές από τις σημαντικότερες
ευρωπαϊκές ομάδες της εποχής στη φυσική υψηλών ενεργειών. Μετά υπήρξαν πολλές χρηματοδοτήσεις, ενδεικτικά αναφέρω και μία χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια Capacities, στο οποίο το κέντρο μας είχε διακριθεί παίρνοντας την πρώτη θέση στην αξιολόγηση στα προγράμματα Capacities για την Ευρωπαϊκή Περιφέρεια. Επίσης θα μπορούσα να πω ότι είχε γίνει και μία διάκριση η οποία δεν οδήγησε στην απόλυτη επιτυχία, διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο η επιτυχία από τον Ηλία Κυρίτση σε ένα πρόγραμμα του European Research Council, λόγω του οποίου έχουμε χρηματοδοτηθεί από τη Γενική Γραμματεία, επειδή έφτασε στην τελική φάση με ένα σημαντικό ποσό, το οποίο το τρέχει ακόμα. Το επιστημονικό επίπεδο της ομάδας πιστεύω ότι είναι αντίστοιχο με ομάδες εξωτερικού, καθώς παρουσιάζοντας τη δουλειά μας σε διεθνή συνέδρια και σεμινάρια, νομίζω ότι έχει τύχει μιας καλής αποδοχής. It's a really easy place to be creative and productive because you have this sort of support both from the researchers who are working just down the hall and the other postdocs in the group. So it's a great and sort of supportive environment that sort of breeds creative research. Οι περισσότεροι που έχουν το μικρόβιο στον τομέα μας είναι συνήθως σε κάποια νεαρή ηλικία, διαβάσανε μερικά πράγματα, είδανε τι είναι το μεγαλύτερο, τι είναι το μικρότερο, ότι το σπάς και βρίσκεται σε μικρότερα κομμάτια, το ξανασπάς και ξαναμικραίνει και στο τέλος το αντίστροφο, το σύμπαν απ' την άλλη άκρη, το μεγαλύτερο. Μετά μάθανε ποια είναι τα άλυτα προβλήματα και το όνειρό τους είναι να λύσουν ένα από αυτά τα άλυτα προβλήματα.